Καλησπέριζω και πάλι στην τελευταία διάλεξη της σειράς. Η διάλεξη της επόμενης εβδομάδας δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί υπάρχει πρόβλημα, οπότε κλείνουμε για αυτό το εξάμηνο και θα συνεχίσουμε το επόμενο με το καλό. Άρα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που έχουμε μαζί μας απόψε την Άννα Τυπάνου. Η Άννα Τυπάνου είναι φιλόσοφος της εκπαίδευσης και θεωρητικός της λογοτεχνίας. Είναι λειτουργός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και μια από τις πιο γνωστές συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας και στο Κυπριακό και γενικότερα τον ελληνόφωνο χώρο. Έχει κάνει διδακτορικό στο East Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Institute of Education, στο Στάνα, και έχει ασχοληθεί με φιλοσοφία εκπαίδευση και τη σχέση τη φιλοσοφία γενικότερα. Φιλοσοφία εκπαίδευση και θεωρία λογοτεχνία και τη σχέση μεταξύ των δύο. Το τελευταίο τη βιβλίο από το Routledge είναι το Technologies of Being in Heidegger και ασχολείται με μεταφορά και ζητήματα αναγοράσταση στου ψηφιακού καιρού και τη σχέση του με τη λογοτεχνία. Τόσο από το θεωρητικό της έργο, το πολύ σοβαρό και στιβαρό θεωρητικό της έργο, η Άννα είναι και μια, όπως είπαμε, πολύ επιτυχημένη ποιήτρια και συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων χρόνων, πρέπει να πω. Έχω διαβάσει τα βιβλία και εγώ ως παιδί, ως παιδί όταν ήμουν παιδί, γιατί δεν είχε γεννηθεί τότε η Άννα ακόμα, ως παιδί τώρα, του παιδιού, έτσι. Έχει γράψει παλιότερα τους Αργονάυτες του χρόνου, και βέβαια την απίστευτη ανακάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε το 2015, το οποίο έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Ένα πολύ συναρπαστικό για διάφορους λόγους παιδικό βιβλίο, θα πω περισσότερα, διαβάστε το. Τώρα το τελευταίο τη, το τελευταίο της, δεν είναι ο παππούς ο Σούπερμαν και ένα κερασάκι, που έχει Είναι βραβευτεί. χαμένο το τελευταίο. Ορίστε, είναι. Το τελευταίο είναι το κλαπ το χαμένο που ήθελα να το πω γιατί είναι το κλαπ το χαμένο. Μετά το χαμένο. Αυτό το έχασα εγώ για κάποιο λόγο. Okay. Πάντως, ο Σούπερμαν έχει πάρει και αυτός διάφορα βραβεία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και είναι και ποιήτρια. Έχει το γράψει το Πραγμάτων Ποίηση παλιότερα, ένα επίσης γοητευτικό βιβλίο. Αλλά για να μην ακούτε εμένα, να ακούσουμε καλύτερα, νομίζω, την Άννα, η οποία θα μας μιλήσει με ιδιαίτερα ενδιαφέρον και βαρύ θεωρητικό θέμα, post-humanism, υλικό materialism και τη σχέση τους με την διδακτική της λογοτεχνίας. Που είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση, γιατί είναι πάντα ένα δύσκολο θέμα το πώς θα συνδυάσεις την βαριά, σκληρή, τη βαρύ θεωρία με τη διδακτική. Οπότε, σε ακούμε, Άννα, αν θέλεις να ανεβάσεις και τις διαφάνειές σου. Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσω πρώτα για την πρόσκληση σε αυτήν την υπέροχη σειρά διαλέξεων. Ελπίζω να έχω κάτι ενδιαφέρον να συνεισφέρω κι εγώ. Και θα μοιραστώ τώρα την παρουσίαση. Και αν προκύψει οτιδήποτε τεχνολογικό μου λέτε, ένα αστείο που συνήθως λέμε για τους φιλόσοφους της τεχνολογίας είναι ότι δεν χειρίζονται καλά την τεχνολογία. Ωραία. Οπότε ξεκινώ με την παρουσίαση που λοιπόν, έχει διάφορους τίτλους η παρουσίαση αυτή. Ελπίζω τώρα ότι βλέπετε και το πρώτο slide. Ναι, μια χαρά, υπέροχα. Ευχαριστούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι έχει περίπου δύο τίτλους και είχα μπει στον πειρασμό να έχει και τρίτο, διδακτική της λογοτεχνίας, παλιές συνδέσεις, νέα ανοίγματα, η περίπτωση της θεωρίας του μετανθρώπινου και των νέων υλισμών. Σκεφτόμουν και για έναν τρίτο και αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει με το ίδιο το θέμα. Αφού η διαδικασία συγγραφής της σημερινής εισήγησης λειτουργήσε ως μία συναρμολογητική, θα μπορούσα να πω, σύνθεση, προσκομίζοντας όλο και περισσότερα ετερογενή στοιχεία που επερευτούσαν το ένα το άλλο, μεταμόρφωναν το ένα το άλλο, αναδυόμενα ελπίζω στο τέλος ως καινούρια σε καινούρια πλαίσια. Θέτοντας με τέτοιο τρόπο το σκεπτικό της εισήγησης, φέρω στο προσκήνιο μια συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων, πράγματι μια στροφή προς τα πράγματα, ίσως και μια πραγμάτων ποίηση, όπως είπε για την ποιητική συλλογή μου Σταυρούλα στην αρχή. Τα πράγματα που παθαίνουν και προξενούν παθήματα, που πάλλονται, ποιούν και πραγματοποιούν και αντιστέκονται στη λογική και την αιτιολόγηση της ύπαρξής τους μέσω της αναπαράστασης ενός παντοδύναμου ανθρώπινου λογικού νου.
Η σημερινή εισήγηση, το κείμενο το οποίο αναδείχθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης δύο σκεπτόμενων χεριών, μια σειράς πλήκτρων, ενός υπολογιστή με συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς, ρυθμούς και χωρικότητες, ενός σώματος με συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς, ρυθμούς και χωρικότητες, μια συστάδας κριτικών και λογοτεχνικών κειμένων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ασέμπλο, ένα συναρμολόγημα κατά τους Ντελέζ και Γκουατάρι, μια σύμμιξη ή ένα υλικογλωσσικό όν κατά την Κάρεν Παράτ, ένα προσθετικό συγγραφικό μνημονικό εργαλείο που συγκροτεί αυτό που υποτίθεται είναι η πηγή του, δηλαδή τη συγγραφέα, σύμφωνα με τον Bernard Stiegler, ένα είδος φαρμάκου που συμπληρώνει και κατασκευάζει το υποτιθέμενο αυτόνομο ανθρώπινο υποκείμενο, αν ακούσουμε τον Jacques Derrida. Για αυτούς τους λόγους, το κείμενο μπορούμε να πούμε συμμετέχει στη συγκρότηση του υποκειμένου, επαιρεωτώντας το, προκαλώντας το, αλλά και ότι το ίδιο αποτελεί μια νέα ύπαρξη, ένα υβρίδιο οργανικής και ανόργανης ύλης, σάρκας και λογισμικού, δηλαδή ένα κυβόργιο, ένα cyborg, κατά την Donna Haraway. Όπως ελπίζω έχει ήδη διαφανεί, με την αναφορά στους πιο πάνω όρους, που παρουσιάζουν το κείμενο φυσικά όχι ως στατικό αντικείμενο, αλλά μάλλον ως διαδικασία που μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται μέσα από πολλαπλές αναδύσεις και πραγματώσεις και που προκλητικά αφισβητεί η αρχαία του ανθρώπινου υποκειμένου, βρισκόμαστε ήδη στα χωράφια των νέων υλισμών και της μετανθρώπινης θεωρίας. Σε αυτή την παρουσίαση, σε αυτή τη σημερινή κυβοργιανή μας συνάντηση, θα αποπειραθώ να κάνω τα εξής, λοιπόν. Να παρουσιάσω βασικές πορείες σκέψης των φιλοσοφικών προσεγγίσεων του μετανθρώπινου και των νέων υλισμών, αλλά και τις προκλήσεις που αυτές θέτουν σε δίπολα που δομούν τη δυτική ανθρωποκεντρική σκέψη. Να αναδείξω τις περιπέτειες θεωρητικοποίησης στις οποίες εμπλέκεται η έννοια του παιδιού, υπογραμμίζοντας έτσι τη σχέση της μετανθρώπινης και νεοηλιστικής θεωρίας με αυτήν της παιδικής λογοτεχνίας, αλλά και να αναδείξω πιθανές εντάσεις ενστάσεις. Να διερευνήσω πώς η παιδική λογοτεχνία μπορεί να ανοίξει τον εαυτό της σε ριζικότερες αλληλεπιδράσεις με τη μετανθρώπινη σκέψη και πώς η δεύτερη μπορεί να κάνει το ίδιο μέσω μιας αναγνωστικής μεθοδολογίας που η Haraway και η Μπαράτ ονομάζουν, να τονίσω τη δική μου μετάφραση, περιθλαστική ανάγνωση, τη diffractive reading, που αναφέρεται στη χαρτογράφηση της παρεμβολής. Όπως μάλιστα εξηγεί η Μπαράτ, η Haraway, ένα μοτίβο παρεμβολής δεν χαρτογραφεί το σημείο όπου εμφανίζεται η διαφορά, αλλά χαρτογραφεί το σημείο όπου εμφανίζονται οι επιπτώσεις των διαφορών. Κατά την Μπαράτ, μια τέτοια ανάγνωση επιτρέπει σε αυτά που παρουσιάζονται καταρχήν ως διαφορετικές οντότητες, χώροι, θεωρητικοί κτλ., με διαφορετικές ανησυχίες, επιδιώξεις και αιχμηρές άκρες, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ακολούθως θα επιχειρήσω μία τέτοια ανάγνωση στρεφόμενη στο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο «The Invention of Hugo Cabret, A Novel in Words and Picture» του Brian Zelnick. Και τέλος θα μελετήσω τις προεκτάσεις της πιο πάνω συζήτησης σε θέματα διδακτικής λογοτεχνίας, αλλά και γενικής διδακτικής. Λοιπόν, και μεταβαίνουμε σιγά-σιγά στο θεωρητικό έτσι, υπόβαθρο της παρουσίασης, το μετανθρώπινο και οι νέοι υλισμοί. Απορροφώντας δυνάμεις προερχόμενες από το μεταμοντερνισμό, το μεταδομισμό, αλλά και άλλες θεωρητικές περιοχές, οι νέοι υλισμοί και οι θεωρίες του μετανθρώπινου επιτίθενται με τοπία στον ανθρωποκεντρισμό της δυτικής ορθολογιστικής σκέψης. Ο άνθρωπος ως σημείο δεν είναι ουδέτερο, αλλά πολιτικά φορτισμένο. Η αναπαράστασή του μια πατριαρχική ιμπεριαλιστική μηχανή που αποκλείει το έτερο, τη γυναίκα, το μη Ευρωπαίο, το ζώο, το ανόργανο, το μικρό, το ξένο, το παιδί. Ο ορθός λόγος, βρώμικος, απεικιοκρατικός, αδιφάγος και καταπιεστικός, απλώνει την κυριαρχία του στο όλο που ο ίδιος ορίζει ως ετερότητα, ως παθητική ύλη, σωματότητα, σεξουαλικότητα, φύση, το οποίο δρά μόνο για να παραδώσει τον εαυτό του ως πόρο προς εκμετάλλευση.
Και εδώ ενδεικτικά βλέπουμε το σχέδιο του Νταβίντσι που στηρίζεται βέβαια στον άνθρωπο του Βιτρούβιου και παρουσιάζει τις ιδανικές αναλογίες του ανθρώπου σε σχέση μάλιστα με το σύμπαν. Όπως όμως λέει και ο Χασάν, η φιγούρα του ανθρώπου του Βιτρούβιου με τα χέρια και τα πόδια του να καθορίζουν το μέτρο των πραγμάτων τόσο θεσπέσια ζωγραφισμένος από τον Λεωνάρντο, έχει σπάσει τον περιβάλλοντα κύκλο και τετράγωνό του και έχει απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα το θέμα είναι σίγουρα πολιτικό. Η μετανθρώπινη θεωρία, λοιπόν, επιδιώκει δύο πράγματα. Να προκαλέσει τον ανθρωποκεντρισμό, όχι τοποθετώντας κάτι κάποιον άλλο στο κέντρο, αλλά ορματιζόμενοι πραγματικότητες και διαδικασίες χωρίς κέντρο, συμπεριλαμβάνοντας το ανθρώπινο, αυτό που αποκλείεται και, από αυτό και ταυτόχρονα αποδομώντας το, σκηνοθετώντας τη συνάντηση του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου σε σχέσεις συντροφικότητας και οργανώνοντας επιστημολογίες και ηθικές στη βάση της συνύπαρξης σε ένα κοινό κόσμο. Η αποδόμηση των υλικών είναι λοιπόν αναγκαία, ώστε να απελευθερωθούν δυνάμεις που θα εισέλθουν σε νέες συνδέσεις, σχέσεις, συναρμολογήματα. Βασικά δίπολα που προκαλούνται είναι ο εαυτός και ο άλλος, η ταυτότητα και η διαφορά, η ενικότητα και η πολλαπλότητα, η φύση και ο πολιτισμός. Και βέβαια η φύση και ο πολιτισμός δομεί έναν άλλο δίπολο, τον ενήλικα και το παιδί. Ας σκεφτούμε τι θεωρείται φύση, τι θεωρείται άνθρωπος, τι θεωρείται ζώο και ποια είναι το διαφορετικό μεταξύ τους, αντιλαμβανόμαστε πώς έχει αυτόν επεκτάσει στο δίπολο ενήλικας και παιδί. Ο καθένας είναι πολύ, η μοναδικότητα στηρίζεται στην πολλαπλότητα που προκύπτει μέσω της σύνδεσης. Η ανθρώπινη υποκειμενικότητα και εμπροθετικότητα, που μεταφράζω εδώ το agency, ως καθαρό ομοιογενές κέντρο θρηματίζεται. Τίποτα δεν είναι μόνο φύση ή καθαρή φύση, τίποτα δεν είναι μόνο ή καθαρά πολιτισμικό ή τεχνολογικό. Τα πράγματα, οι καταστάσεις και τα γεγονότα αναπτύσσονται ριζωματικά, όπως θα μπορούσαμε να πούμε το γρασίδι. Νέες ρίζες αναφύονται παντού, εκτείνονται σε επιφάνειες και έτσι αφισβητούν τις ιεραρχίες και τις δομές του βάθους και τις οντολογίες του βάθους, όπως συμβαίνει με τις σελίδες ενός βιβλίου, το οποίο αποτελεί και αυτό ένα ρίζωμα, ένα συναρμολόγημα, μια μηχανή που προκαλεί την έννοια του κέντρου και την κεντρικότητα της έννοιας, του μονόδρομου, της μιας ανάγνωσης και ερμηνείας. Οι Ντελές και Γκουαταρί εντάσσουν το παιδί στις νέες αυτές οντολογίες που εφευρίσκουν, ή μάλλον θα ήταν καλύτερα να το θέσουμε έτσι. Το ενοιολογικό παιδί επιτρέπει την περιγραφή συνδέσεων που οι θεωρητικοί επιθυμούν και γι' αυτό το λόγο περιγράφουν εκτεταμένα τροπικότητες σκέψης και δράσης του παιδιού, χρηματίζοντας έτσι τη θέση ενός ανθρώπινου υποκειμένου που οφείλει να καλύψει την απόσταση που το χωρίζει από το αντικείμενο της αναπαράστασης. Το παιδί γενικότερα συνεισφέρει στην ενοιολογική δόμηση του γίγνεσθε στους Ντελέζ και Γκουαταρί, δηλαδή στη ρευστή διαδικασία οντολογικής μεταμόρφωσης που αντιστέκεται στις κυριαρχικές τάσεις ενός σταθερού και αμετακίνητου είναι. Στη σκέψη τους υπάρχει φυσικά το γίγνεσθε γυναίκα, γίγνεσθε ζώο, ελάσσον παιδί, νομάς και άλλα, δυνατότητες και τρόποι ύπαρξης που μπορούν να δημιουργήσουν ανοίγματα για πειραματισμό της ενήλικης υποκειμενικότητας. Το ότι το παιδί είναι σημαντικό για τη θεωρία των Γάλλων φιλοσόφων φαίνεται τέλος από το πλήθος παιδιών που κατοικούν τα βιβλία τους, πραγματικών, φανταστικών, ψυχαναλυμένων και μη, από τον μικρό Χάνς στην αλήκη του Κάρολ, και αυτό θέτει σημαντικά ερωτήματα για την αναγκαιότητα ύπαρξης του παιδιού για τη συγκρότηση της μετανθρώπινης θεωρίας. Αν τώρα πάμε στον Τεριντά, η αναφορά σε παιδιά και η προβληματικοποίηση της έννοιας του παιδιού μοιάζει καταρχήν περιθωριακή, δηλαδή δεν θα βρούμε πολλά άρθρα που συζητούν τον Τεριντά σε σχέση με την παιδικότητα, πράγμα που βρίσκεται σε αντίθεση όταν συζητιέται τον Τεριντά σε σχέση με το ζώο. Παρόλο που αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ κοντά στη συζήτηση. Ωστόσο, αυτή η έννοια, το παιδί δηλαδή, ίσως να αποτελεί το νήμα που ξεδέρνει το κείμενο του Τεριντά, δημιουργώντας κάθε φορά περισσότερες δυνητικές συνδέσεις αλλά και προκλήσεις προς τον ανθρωποκεντρισμό και τα δίπολα φύση, πολιτισμός, γλώσσα, γραφή και άλλα.
Για να κατανοήσουμε αυτή την κίνηση, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όταν στο περί γραμματολογίας, ο Ντεριντά πάει φυσικά πίσω στο Ρουσό και διαβάζει το Ρουσό σε σχέση με το παιδί. Ο Ρουσό, λοιπόν, αποπειρώμενος να προσδιορίσει τα όρια της φύσης και του πολιτισμού, θα μιλήσει για την τέλεια, αυτάρκη και αγαθή φύση και θα θεωρήσει το παιδί πιο κοντά σε αυτήν παρά στον ενήλικα κοινωνικό άνθρωπο αυτών του πολιτισμού και της γλώσσας. Εντούτοις, ο Ρουσό θα σημειώσει ότι η τέλεια φύση είναι παραδόξως περιστασιακά ατελής. Το νεογέννητο παιδί θα τύχει να βρεθεί σε ανάγκη συμπληρωματικής στήριξης, για παράδειγμα, ίσως από κάποια γυναίκα τροφό, που δεν είναι η φυσική του μητέρα. Γεγονός που εν τέλει, σύμφωνα με τον Ρούσο, αποτελεί μια διαστροφή, αφού μια τέτοια οργάνωση της εμπειρίας μετατρέπει την ξένη τροφό και τη φυσική μητέρα σε κακές μανάδες. Ο Ντεριντά φυσικά δεν το αφήνει αυτό να πέσει κάτω και παρουσιάζει αυτή την κατά Ρούσο περιστασιακή ατέλεια ως συστατική ατέλεια της τέλειας φύσης για να μιλήσει για την έλλειψη και ανυπάρχεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στη φύση, αλλά και για το τεχνολογικό συμπλήρωμα που υποκαθιστά το φυσικό ή το αναπληρώνει και που επιτρέπει στη φύση να συνεχίσει να υπάρχει μέσω του φαρμάκου που τη θεραπεύει, π.χ. μέσω της γραφής, που μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύει τη μνήμη. Το φάρμακο, ωστόσο, μια βασική έννοια της θεωρίας των Ντεριντά, γίνει δυνατό στη βάση του παιδιού. Και γι' αυτό λέει στο περί γραμματολογίας ο Ντεριντά, η παιδική ηλικία είναι η πρώτη εκδήλωση της ανεπάρκειας που στη φύση απαιτεί υποκατάσταση. Η παιδαγωγική φωτίζει ίσως πιο έντονα τα παράδοξα του συμπληρώματος. Πώς είναι δυνατή μια φυσική αδυναμία? Πώς μπορεί η φύση να ζητήσει δυνάμεις που δεν παρέχει? Και μετά λέει, θέτει αυτό το ερώτημα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε από αυτό το ερώτημα να οδηγηθούμε σε πολλούς δρόμους. Ρωτά, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί γενικά? Η ερώτηση δεν θα απαντηθεί ποτέ, αν και σε μία ύστερη συνομιλία του με τον Νίκολας Ρόι και την Ελέν Σιξού, ο Ντεριντά θα παραδεχτεί ότι η αποδόμηση χρειάζεται το εκτός του κειμένου και ότι στηρίζεται στην infantia, στη βρεφική κατάσταση όπου το «ον» υπάρχει εκτός γλώσσας για να το κάνει. Το παιδί, το ζώο, το φάρμακο ως γραφή και η γραφή ως φάρμακο, ως μηχανικός προσθετικός οργανισμός, ως κυβόριο, ως cyborg, ανταμώνουν στο μεταμφρόπινο, οι οντολογίες μυθοποιούν τη θεωρία, την περιπλέκουν και κάνουν δυνατή την οντολογία, την επιστημολογία και την ηθική της συνάντησης, της συντροφικότητας που γίγνεσθε μαζί με. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το παιδί συναντά το υβρίδιο? Τι συμβαίνει στο ενοιολογικό παιδί, στο παιδί ως έννοια, όταν το αντιληφθούμε ως κυβόργιο, ως μεταθρόπινο? Σκεφτείτε μόνο την ιατρική τεχνολογικο-βιολογική συνέργεια που συγκροτεί το παιδί ως π.χ. φυσική ανθρώπινη ύπαρξη μέσω του υπερηχογραφήματος πριν την εμφάνιση του παιδιού στο φυσικό κόσμο. Τι συμβαίνει όταν ο τρόπος που υπάρχει το παιδί στον κόσμο μέσω της συνάντησης του με τη γλώσσα και την υλικότητα, με το στήθος της μητέρας, με το βιβλίο, με το χώρο χρόνο, γίνεται πιθανότητα ύπαρξης για όλους? Πώς είναι δυνατόν το παιδί γενικά, πώς είναι δυνατόν το λογοτεχνικό, το μυθοπλαστικό, το παιδί αναγνώστης, αναγνώστρια? Λοιπόν, σημαντικά ερωτήματα. Στο βιβλίο της «Η παλώμενη ύλη» by Brand Mancher, η Jane Bennett καταφέρνει να μιλήσει για το μετανθρώπινο στρεφόμενη στην υλικότητα του πράγματος, αυτό που ονομάζει δύναμη του πράγματος, think power, και στο παιδί, λέγοντας, η δύναμη των πραγμάτων ίσως να παρουσιάζει το εξής ρητορικό πλεονέκτημα. Φέρνει στο μυαλό μια παιδική αντίληψη του κόσμου, γεμάτη με όλα τα είδη των έμψυχων όντων, μερικά ανθρώπινα, αλλά όχι, μερικά οργανικά, αλλά όχι. Στρέφει την προσοχή σε μια δύναμη των αντικειμένων που υπερβαίνει τα ανθρώπινα νοήματα, τα σχέδια ή τους σκοπούς τους οποίους εκφράζουν ή υπηρετούν. Η δύναμη των πραγμάτων είναι ίσως γι' αυτό το λόγο ένα καλό σημείο από όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε το δίπολο ζωής ύλης, τη βασική οργανωσιακή αρχή της ενήλικης εμπειρίας.
Έτσι κατά κάποιον τρόπο μας προσφέρει έτσι τους πόρους συμπαίνεται για να σκεφτούμε πώς μπορεί να είναι μια παιδική επιστημολογία, γεγονός που και αυτό ανοίγει διάφορους δρόμους για σκέψη. Η μεταθρόπινη θεωρία προτείνει λοιπόν μια ηθικοντοεπιστημολογία σύμφωνα με την Παράτ, ένα πλαίσιο που παρέχει μια κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου και μη ανθρώπινου, του υλικού και γλωσσικού, των φυσικών και πολιτισμικών παραγόντων στις επιστημονικές και άλλες κοινωνικο-υλικές πρακτικές. Οι προοπτικές είναι πολλές. Πιο πολλές ακόμα, ώστε να κατανοήσουμε τον ρόλο του παιδιού ως εννοιολογικού μεταφορικού χώρου, αλλά και υλικού, απαραίτητου στη συγκρότηση της δυτικής σκέψης, ακόμη και της μετανθρώπινης, που ακριβώς θέτει υπό αφισβήτηση των ανθρωποκεντρισμών της πρώτης, αλλά και της ύπαρξης της παιδικής λογοτεχνίας ως μορφής σκέψης και συναρμολόγησης που θα πρέπει να συνεχίσει να ρωτά. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί γενικά, το μιλαστικό παιδί και το παιδί της αναγνώστρια ειδικότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την αρμονική σύνδεση που περιμένουμε να υπάρχει μεταξύ μετανθρώπινης θεωρίας και παιδικής λογοτεχνίας. Πάμε να δούμε ποιες μορφές μπορεί να πάρει. Η παιδική λογοτεχνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσφέρεται όχι μόνο για συνανάγνωση ή ακόμα και για αυτό που η Παράτ αποκαλεί interaction, σε αντίθεση με το interaction. Το interaction είναι αυτό που διεισδύει, που μεταμορφώνει αυτό με το οποίο αλληλεπιδρά και που μεταμορφώνει και τον ίδιο τον εαυτό. Άρα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παιδική λογοτεχνία προσφέρεται όχι μόνο για συνανάγνωση, αλλά και για interaction με τη μετανθρώπινη θεωρία, αλλά ότι και η παιδική λογοτεχνία ίσως να συνιστά κάποιες μορφής μυθοπλαστική πρωτομετανθρώπινη θεωρία, η οποία περιγράφει μια σχεσιακή οντολογία, την πολλαπλότητα του κόσμου και το παιδί ως προνομιακή περιοχή διασύνθεσης με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που λέει Παράτ, μια ηθικοντοεπιστημολογική τροπικότητα που επιτρέπει τη συνάντηση με το άλλο, π.χ. με το ζώο που μιλά, με το αντικείμενο που αισθάνεται, το μηχανικό που αναπνέει, το τέρας και το υβρίδιο. Σκεφτείτε για τα παραδείγματα δεν είναι πολλά, αλλά σκεφτείτε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, το μάγο του Ως, όλα τα όντα στο Χάρι Πότερ, το παραμύθι γενικότερα, τη φανταστική λογοτεχνία, το μαγικό ρεαλισμό. Ή ακόμα σκεφτούμε τις διαφορετικές μετανθρώπινες μορφές που παίρνει το παιδί, όπως το ξύλινο παιδί, ο Πινόκιο, του Κολόντι, το David, το ανθρωποειδές παιδί στην ταινία AI, του Spielberg που στηρίζεται σε διήγημα, ή ακόμη και τους εφήβους Cyborg, λόγω ιατρικών προσθέσεων, στο λάθος αστέρι του John Green. Το κυβόργιο φυσικά, έτσι όπως το οραματίζεται η Haraway, δεν είναι μια απλή πρόσμιξη μερών φυσικών, οργανικών, μηχανικών και δικυβερνητικών λογισμικών στοιχείων, αλλά μια φιγούρα, μια έννοια που προκαλεί τα ιδεολογικά δίπολα, τις κοινωνικές ιεραρχικές δομές που συγκροτούν ασύμμετρες σχέσεις δύναμης και εξουσίας, προκαλώντας έτσι τα όρια των κατηγοριών που το προκαλούν, που το συγκροτούν. Πράγματι, σύμφωνα με τη Haraway, το κυβόργιο, όπως λέει και εδώ αναφέρω τα λόγια αυτούσια, υπάρχει όταν δύο είδη ορίων γίνονται ταυτόχρονα προβληματικά. Πρώτο, το όριο ανάμεσα στα ζώα ή ανάμεσα σε φυσικούς οργανισμούς και τους ανθρώπους, άλλους φυσικούς οργανισμούς και τους ανθρώπους, και εκείνο ανάμεσα στις αυτοελεγχόμενες μηχανές, ταυτόματα δηλαδή, και τους οργανισμούς, κυρίως τους ανθρώπινους οργανισμούς, που είναι μοντέλα αυτονομίας. Το cyborg είναι η μορφή που γεννιέται από τη διαπαφή του αυτόματου και της αυτονομίας. Το θέμα της ανάδυσης μιας τέτοιας μορφής θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ιδιαίτερα κεντρικό στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας, κυρίως μέσω μιας μετανθρώπινης σκοπιάς, και αυτό γιατί το παιδί σε αντιδιαστολή με τον άνθρωπο, με άρφα κεφαλαίο, που εννοείται ότι είναι ο ενήλικας άνθρωπος, δεν είχε ποτέ διεκδικήσεις ή ψευδεσίσεις αυτονομίας. Εν αντιθέσει, το παιδί εισέρχεται στη μυθοπλασία για να αποκτήσει αυτονομία και γι' αυτό εξάλλου συχνά αναδύεται ως ορφανό.
ως γραμμή διαφυγής και ελεύθερης περιπλάνησης. Το γεγονός αυτό περιπλέκει, θεωρώ, την αλληλεπίδραση παιδικής λογοτεχνίας και μετανθρώπινης θεωρίας και αυτό θα ήθελα να εξετάσουμε για λίγο. Το δίπολο παιδιού ενήλικα είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η διαδικασία συγγραφής, έκδοσης, παραγωγής και ανάγνωσης παιδικής λογοτεχνίας. Θεωρητικοί όπως η Jacqueline Rose έχουν μιλήσει για την απιθανότητα της παιδικής λογοτεχνίας, αφού σύμφωνα με τη Rose σκηνοθετεί έναν κόσμο στον οποίο ο ενήλικας έρχεται πάντα πρώτος, ως συγγραφέας, δημιουργός, αυτός που στέλνει το βιβλίο, και το παιδί δεύτερο ως αναγνώστρια, χαρακτήρας, προϊόν, αυτή που λαμβάνει το βιβλίο. Αλλά κανείς από τους δύο, λέει η Ρόουζ, δεν μπαίνει στον ενδιάμεσο χώρο. Για τον λόγο αυτό, η Ρόουζ θεωρεί ότι η παιδική λογοτεχνία ορίζει το παιδί ως ξένο όσον αφορά τις διαδικασίες της και επιδιώκει ακολούθως και χωρίς ντροπή να το φέρει μέσα, κάτι σαν μάγισσα δηλαδή, που προσπαθεί να το δελεάσει. Με τον ίδιο τρόπο, ο Πέρι Νότελμαν θεωρεί ότι η σχέση παιδικής λογοτεχνίας και παιδιού είναι τουλάχιστον αυτή ενός εξουσιαστή με τον εξουσιαζόμενό του. Πράγματι το συγκρίνει με τον Οριενταλισμό, τον οποίο ο πρώτος αναπαριστά, ο εξουσιαστής αναπαριστά, κατασκευάζει και παρουσιάζει ως κατώτερο, ως όν που μελετάται επειδή δεν έχει πρόσβαση το ίδιο στον εαυτό του και γι' αυτό δεν έχει ούτε και φωνή. Πιο πέρα, η ίδια η παιδική λογοτεχνία παρουσιάζεται ως η αφίσιμη δραστηριότητα που επιδιώκει από τη μια να προωθήσει την ανάπτυξη του παιδιού αναγνώστη το συντομότερο δυνατόν και από την άλλη να παρατείνει την παιδική ηλικία όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέλος, να αναφέρω σε αυτήν την ομάδα των κριτικών και την Μαρία Νικολάγεβα, μια θεωρητικό που φέρνει πολύ σύγχρονες πρόπτικες στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας, που μιλά για μια ηλικιακή προκατάληψη, την οποία ονομάζει αετονορμativity κατά το heteronormativity και καθορίζει την ετερότητα του παιδιού και τις προσδοκίες μας στη βάση της ηλικίας. Η πιο πάνω κριτική, δηλαδή, επαναφέρει το δίπολο ενήλικας παιδί που διατρέχει και εξουσιάζει σύμφωνα με αυτήν την παιδική λογοτεχνία και που κατά την Νικολάγεβα αναφέρεται σε κοινωνικές συνθήκες στον πραγματικό και στον μυθοπλαστικό κόσμο. Η κριτική παρουσιάζει επίσης μια κατάσταση αδυνατότητας, κατά την οποία καμιά κριτικός, ούσα ενήλικας, δεν μπορεί να μιλήσει για μυθοπλαστικά ή πραγματικά παιδιά. Γιατί κάθε πράξη κινδυνεύει να θεωρηθεί ως ανακεφαλαίωση του διπόλου ενήλικας παιδί. Γι' αυτό το ενδιαφέρον άρθρο της με ενδιαφέρον τίτλο η Μαρά Κουμπά, το Risky Business Talking About Children in Children's Literature Criticism, υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να έχουμε λόγο, υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους η κριτική, από όσους έχω αναφέρει, υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε γνώση για τα παιδιά, ενώ μονικά με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζει την ανισότητα, την οποία πλέον δεν επέρωτα, αγνοώντας παντελώς στη βάση της υποτιθέμενης ριζικής διαφοράς των παιδιών από τους ενήλικες, τη δυνατότητα των παιδιών να μιλήσουν από μόνα τους ή να παράξουν λογοτεχνία από μόνα τους κτλ. Άμα, ωστόσο, αυτό που κάνει αδύνατη την ανάγνωση της παιδικής διαφοράς είναι η μέθοδος ανάγνωσης αυτής της διαφοράς και της παιδικής λογοτεχνίας, αυτή δηλαδή που δίνει έμφαση στην κριτική, τότε θα μπορούσαμε να δούμε μια άλλη μέθοδο αναγνώσης που κοιτάζει πιο πολύ τη σύγκληση. Και εδώ θεωρώ θεωρώ ότι η μέθοδος αυτή, η ανάγνωσης είναι αυτή στην οποία ανάφερα στην αρχή, δηλαδή η περιθλαστική ανάγνωση, που σε αντίθεση με την έννοια του reflection, που σε εμάς βέβαια μεταφράζεται σε ένα στοχασμό. Αλλά το reflection έχει την έννοια του καθρεπτίσματος, του αντικατοπτρισμού, της αντανάκλασης. Άρα η περίθλαση κάνει κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Iris van der Twin, η αρνητική, αντιθετική, αναστοχαστική κριτική δίνει πιο πολύ έμφαση στις προκαταλήψεις που ενυπάρχουν στα κείμενα, κυρίως στα κείμενα του κανόνα, με αποτέλεσμα κατά την έκθεση των προκαταλήψεων που εντοπίζονται, απλά να μετατοπίζουμε την κυριαρχία των ηγεμονικών θέσεων, χωρίς αυτές να αλλάζουν, χωρίς να υπερωτάται η κανονικότητα. Άρα διονύζεται η προκατάληψη.
Κατά την Βάντζερ Τούιν, αντί να εκθέτουν προκαταλήψεις που έχουν ως αποτέλεσμα να αφήνουν άθικτο αυτό που προκαλούμε, σε αυτή την περίπτωση την παιδική λογοτεχνία ως ηγεμονική πρακτική, μπορούμε να προχωρήσουμε με μια ανάγνωση περιθλαστική που δικαιώνει τις ρογμές στον κανόνα, στα παλιά υλικά στις προηγούμενες αναγνώσεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν τα δύο στοιχεία που πλησιάζουν το ένα το άλλο δεν θεωρούνται πλέον σταθερές, κλειστές και αυτόνομες οντότητες που συγκρούονται για να τονίσουν ακόμα μια φορά τις διαφορές τους, αλλά αν τις αντιληφθούμε ως σχηματικές ροές που σμίγουν, αφήνονται να αναδυθούν καινούργια μοτίβα, σύνολα, αλλά και ατομικότητες. Φανταστείτε δηλαδή, ξέρω εγώ, μια λίμνη όπου πέφτουν δύο πέτρες, δημιουργούνται κύματα και αυτά τα κύματα συναντιόνται και δημιουργούν καινούργιες διαφορές. Διαβάζοντας λοιπόν τη μετανθρώπινη θεωρία μαζί με την παιδική λογοτεχνία, μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάδυση νέων μορφών του μετανθρώπινου, της παιδικότητας, αλλά και νέων προσεγγίσεων στο λογοτεχνικό γραμματισμό και στη διδακτική της λογοτεχνίας. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει την περίπτωση του βιβλίου, ενός αγαπημένου μου βιβλίου, που έχει τίτλο «Η εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ», ένα μυθιστόρημα με εικόνες και λέξεις. Λοιπόν, το λογοτεχνικό βιβλίο «Η εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ», ένα μυθιστόρημα με λέξεις και εικόνες, του Brian Selznick, 2007, φαίνεται να προσφέρεται για μία συνάντηση της παιδικής λογοτεχνίας με τη μετανθρώπινη και νεολιστική θεωρία. Αφού το έργο, όπως υποδεικνύει ο τίτλος, αυτοσυστήνεται μέσα από τα υλικά του, τις λέξεις και τις εικόνες του, που μάλιστα αναφέρονται και με αριθμό στο κείμενο. Η στροφή προς την υλικότητα, την επινόηση και την κατασκευή είναι ξεκάθαρη. Πραγματώνεται όμως αυτή η σύνδεση μόνο ως απλή αποτύπωση των σημείων όπου η ύλη θεματικά έρχεται στο προσκήνιο? Αποτελεί αυτό μια ουσιαστική περιθλαστική συνάντηση και συνανάλωση των δύο θεωρητικών χώρων? Θεωρώ πως όχι. Οπότε πάμε ξανά στην περίληψη και στον τίτλο. Όπως μας πληροφορεί η περίληψη στο χάρτινο κάλυμα του εξωφύλου, ο Ουγκό Καμπρέ είναι ένα ορφανό παιδί, φροντιστής ρολογιών σε πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού και κλέφτης. Βέβαια, εδώ έχουμε μια ένταση που δημιουργείται στο βιβλίο ανάμεσα στο ορφανό παιδί και κλέφτης, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αλλά θα την αγγίξουμε λίγο, δεν μπορώ να επεκταθώ πάρα πολύ. Από την περίληψη μαθαίνουμε επίσης ότι ο Ουγκό θα συναντήσει ένα κεντρικό κορίτσι που αγαπά τα βιβλία και έναν ηλικιωμένο ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών, το οποίο βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ονοματίζεται αργότερα ως το ιστορικό πρόσωπο George Méliès, που υπήρξε ταχυδακτυλουργός και πατέρας του κινηματογράφου. Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιεί το βιβλίο, φωτογραφίες από ταινίες, σκίτσα, αφήσεις, αρχαιακό υλικό, προέρχονται από αυτό το πρόσωπο, την εποχή στην οποία έζησε, τις κατασκευές που δημιούργησε και τις ταινίες που σκηνοθέτησε. Και αυτά τα ιστορικά υλικά αξίζουν πάρα μεγάλης εκτενούς ανάλυσης, που δεν μπορώ λόγω περιορισμού χώρου να επιχειρήσω εδώ, αλλά επιλέγω να επικεντρωθώ σε ένα από αυτά, στην εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ, που αυτομάτως μας επιστρέφει και πάλι στον τίτλο, μέσω της πολυσημείου, που μέσω της πολυσημείας του αρθρώνει την εξής απορία. Λοιπόν, να τον και τον Ουγκό. Αναφέρεται λοιπόν το βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Η εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ» στην εφεύρεση που προσπαθεί να διορθώσει ο 12χρονος Ουγκό, δηλαδή το αυτόματο, το μηχανικό άνθρωπο που το αγόρι έχει κληρονομήσει κατά κάποιον τρόπο από τον πατέρα του. Είναι δηλαδή ο τίτλος δηλωτικός αυτής της μηχανικής εφεύρεσης και του κεντρικού της ρόλου για την αφήγηση? Το ανθρωποειδές αυτόματο, το οποίο είχε υπό την ευθύνη του ο πατέρας του Ουγκό πριν πεθάνει σε φωτιά που ξέσπασε στο μουσείο όπου εργαζόταν, πέφτει στα χέρια του Ουγκό μετά από μια επίσκεψη στο εγκατελειμμένο χώρο του μουσείου. Ο Ουγκό, για να είμαστε ακριβείς, κλέβει τον μηχανικό άνθρωπο, αν και ήταν παρατημένος,
που έχει το μισό του ύψος, είναι συναρμολογημένος σε καθιστή θέση και στο χέρι του κρατά ένα στυλό. Τι θα γράψει όμως την περίπτωση που ο Ογκό εντοπίσει και συνδέσει τα μηχανικά μέρη που λείπουν? Το αγόρι ονειρεύεται ότι θα είναι ένα μήνυμα από τον πατέρα του. Οπότε φανταζόταν το σημείωμα, το έβλεπε πάντα στο γραφικό χαρακτήρα του πατέρα του και αναφέρεται στο κείμενο, προκαλώντας έτσι ψυχαναλυτικές αναγνώσεις της σχέσης πατέρα-γιού, όπου το αυτόματο υποκαθιστά την πατρική φιγούρα, αλλά αυτή θα ήταν ίσως μια ενήλικη κυριαρχική ψυχαναλυτική ματιά στη σύσταση της παιδικότητας του Ογκό, της υποκειμενικότητας του παιδιού που ονομάζεται Ογκό και που στηρίζεται στην έλλειψη και ίσως ταύτιση με τον πατέρα παρά στο ίδιο το παιδί. Μια πιο περιθλαστική ανάγνωση της σχέσης αυτής και μια απόπειρα διάρρηξης του διπόλου ενήλικα παιδιού θα μπορούσε να οδηγήσει μια επικέντρωση στον τρόπο που ο Ογκό συσχετίζεται με το ανθρώπινο και μη ανθρώπινο κόσμο του. Ο Ογκό γίνεται κλέφτης, συγκεκριμένα συλλέχτης, για να συναρμολογήσει τον μηχανικό άνθρωπο, τον πατέρα και τον εαυτό του, ενώ καταλήγει να εκλαμβάνει το αυτόματο ως κάποιο είδους cyborg, ως υβρίδιο μεταλλικής υπόστασης και ανθρώπινης μνήμης, ένα σύμπλεγμα μηχανικής γραφής και ανθρώπινης ενσωματότητας, ένα συναρμολόγημα που θα συνενωθεί με τον ίδιο και τον κόσμο του για να τον αναδείξει σε νέο Ογκό, σε έναν νέο κόσμο. Και έτσι ερχόμαστε ακριβώς σε μια άλλη απορία σχετικά με την πολυσημεία του τίτλου. Μήπως η εφεύρεση του Ογκό αναφέρεται στην εφεύρεση του ίδιου του μυθοπλαστικού υποκειμένου, του 12χρονου ορφανού παιδιού κλέφτη Ογκό Καμπρέ? Η απάντηση είναι θετική, αφού όταν ο Ογκό θα κλέψει το κατάλληλο εξάρτημα και επιτέλους το αυτόματο θα λειτουργήσει, το μικρό χέρι θα υπογράψει το όνομα του Μελιές, του παλιού κινηματογραφιστή και νυν ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών, με τον οποίο ο Ογκό έχει ήδη αναπτύξει μια μεντορική σχέση, η οποία θα ενδυναμωθεί μέσω της ανακάλυψης, διάσωσης και επαναλειτουργίας της εφεύρεσης. Δράσεις όλες εξαρτώμενες από την εμπειροθετικότητα του Ογκό και του αυτόματου. Η επαναλειτουργία του αυτόματου, η συναρμολόγηση του Ογκό και του Μελιές με αυτό και μέσω αυτού, θα μεταμορφώσει και τους τρεις, αφού καταρχήν ο Μελιές θα υιοθετήσει τον Ογκό. Με λίγα λόγια, ο Ογκό μέσα από τις συνδέσεις που επιδιώκει και επιτελεί, θα καταφέρει να αναδείξει μια νέα πραγματικότητα, κατά την οποία ο ίδιος γίνεται και πάλι γιος και γεννήτωρας του πατέρα του. Το αυτόματο, απόδειξη του μεγαλειώδους παρελθόντος του Μελιές, που ξαναγίνεται και πάλι σπουδαίος μάγος και πατέρας του κινηματογράφου. Οι μεταμορφώσεις του Ογκό δεν σταματούν όμως εδώ. Στο τέλος θα αποκαλύψει ότι ο μυθοπλαστικός συγγραφέας του βιβλίου, ο Professor H. Arkoprispas, με την αφήγηση του οποίου ξεκινά το βιβλίο, είναι ο ενήλικας πλέον Ογκό που εκμυστηρεύεται ότι, είναι τα λόγια του εδώ, το πολύπλοκο αυτό μηχάνημα που βρίσκεται μέσα στο δικό μου αυτόματο μπορεί να παραγάγει 158 διαφορετικές εικόνες και μπορεί να γράψει γράμμα ένα ολόκληρο βιβλίο, 26.159 λέξεις. Το αυτόματο και το βιβλίο ως αυτόματο έχουν αναδείξει πλέον τον Ογκό σε μάγο συγγραφέα. Οι συνδέσεις είναι βέβαια πολλές παραπάνω. Η επαναθεωρητικοποίηση της υλικότητας και της παιδικότητας ως εμπροθετικές δυνάμεις εμφανεί. Το ίδιο και οι προκλήσεις στην παιδική λογοτεχνία, αλλά και στην ανθρώπινη θεωρία. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε μία ακόμη ερώτηση σχετικά με τον τίτλο. Μήπως ο τίτλος ο ίδιος είναι μια μεταμυθοπλαστική αυτοαναφορική τεχνική που το βιβλίο χρησιμοποιεί για να κλείσει το μάτι του στην αναγνώστρια, υποδεικνύοντας τη συγκρότησή του, όχι ως άειλου αφηγηματικού αντικειμένου, αλλά ως γλωσσικοϊλικού συναρμολογήματος ενός κυβόργιου που υπάρχει στο χρόνο και στο χώρο, που δρά και έχει το δικό του μερίδιο εμπροθετικότητας και που μπορεί να μια ακόμα πιθανότητα να εισέλθει σε περαιτέρω συμμίξεις και τροποποιήσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με την υλικογλωσσική εσωματότητα της κάθε αναγνώστριας. Οι Ντελές και Μαρία από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι το βιβλίο είναι μια μικρή μηχανή και συμπληρώνουν, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα βιβλίο και το πώς είναι φτιαγμένο. Ως συναρμολόγημα,
ένα βιβλίο έχει μόνο τον εαυτό του σε σχέση με άλλα συναρμολογήματα. Δεν θα ρωτήσουμε ποτέ τι σημαίνει ένα βιβλίο ως σημενόμενο ή σημαίνον. Θα ρωτήσουμε με τι λειτουργεί, σε σχέση με ποια άλλα πράγματα μεταδίδει ή δεν μεταδίδει εντάσεις. Το ξέρω ότι εδώ μπορεί να προκύψουν πολλές ενστάσεις και εντάσεις και θα τις συζητήσουμε. Ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα στον ορισμό του κυβόριου από τη Haraway. Οφείλουμε να θυμηθούμε ότι αυτό είναι η μορφή που γεννιέται από τη διεπαφή του αυτόματο και της αυτονομίας. Εν τούτης, τι είδους όν είναι το παιδί, αν η έννοια της αυτονομίας δεν συνδέθηκε ποτέ με αυτό και αν μπορεί να δημιουργήσει μέσω των υποτιθέμενων ελλείψεών του που το συνιστούν νέες συνδέσεις και να συμμετέχει στην ανάδυση πραγματικοτήτων, όπως π.χ. να έχει έναν πατέρα, που με πρώτη ματιά φαίνονται να έχουν προηγηθεί της ύπαρξής του. Με λίγα λόγια, γυρίζουμε στον τεριντιανό ερώτημα. Πώς είναι γενικά δυνατόν ένα παιδί? Πώς τα παιδιά που διαβάζουν, τα παιδιά που μαθαίνουν, δημιουργούν, που έχουν φωνή? Και έτσι προχωρούμε στις συνδέσεις με το θέμα της διδακτικής που διανοίγονται μπροστά μας μέσω φυσικά νέων ερωτημάτων. Βλέπω ότι υπάρχουν και ερωτήματα στο κάτω στο chat, αλλά θα τα δω μετά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα της διδακτικής, που εδώ και αν χωρεί πάρα πολύ συζήτηση, αλλά θα αγγίξω μόνο κάποια σημεία. Πώς προκαλείται το θεμελιώδες δίπολο της παιδικής λογοτεχνίας? Τι είδους αυτονομία μπορεί να αναδυθεί για το παιδί? Πώς μπορεί αυτό να προσληφθεί θετικά ως διαδικασία δημιουργίας συνδέσεων παρά αρνητικά στη βάση της έλλειψης και αποσύνδεσης από την οικογένεια ή το οικείο περιβάλλον? Τι είδους εμπροθετικότητα μπορεί να αναδυθεί σε σχέση με το παιδί? Πώς μπορεί να υπερωτηθεί η πρωτοκαθεδρία του ενήλικα στη παιδική λογοτεχνία και τη διδακτική της, αλλά και στη διδακτική γενικότερα? Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα φαίνεται να έρχεται άμεσα, ενώ οι άλλες θα πρέπει να περιμένουν για την ώρα. Η κυριαρχία του ενήλικα αφισβητείται εκεί που το κείμενο ενεργοποιείται. Ως πάλι συναρμολόγημα, δηλαδή κατά την ανάγνωσή του, την πολλαπλή αναγνωστική ανταπόκριση και το δημιουργικό μετασχηματισμό του. Βέβαια, μια άλλη άποψη σύντομα θα εναντιωθεί στην πρώτη, αφού ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, οι αναγνώσεις των ενηλίκων, οι ερμηνείες και οι διδακτικές ενορχιστρώσεις δύναται να κυριαρχήσουν στις επιτελέσεις της μυθοπλαστικής και της αναγνωστικής παιδικότητας. Πώς λοιπόν μπορεί το παιδικό βιβλίο να πλησιάσει στην υλικογλωσσική ενσωματότητα της κάθε αναγνώστριας, του κάθε αναγνώστη παιδιού, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανοιχτότητά του και γι' αυτό μια έντονη δυναμική για δημιουργία, ακολουθώντας τους Ντελέζ και Γκουατάρι, αλλά και τη θεωρητικό της παιδικής ηλικίας Χιλέβη Λένς Ταγκούσι, θα μπορούσαμε αρχικά να απαντήσουμε προτείνοντας ένα αναπροσανατολισμό που συμπληρώνει τα ερωτήματα τι λέει και τι σημαίνει το κείμενο, με το πώς δουλεύει, τι κάνει, τι παράγει το κείμενο ή ακόμα ποιος ή τι γίνεται μαζί, ποιος αναδύεται με το κείμενο. Τι συμβαίνει που ίσως να παραβλέπουμε? Η έφαση είναι δηλαδή στη ριζική αλληλεπίδραση του κειμένου με τα υλικά τα οποία το αποτελούν, με τις αναγνώστριες και με την εκπαιδευτικό, που ως μία ακόμη αναγνώστρια βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία συναρμολόγησης. Μια από τις πιο πάνω πτυχές, τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των υλικών του κειμένου της μηχανής εκπαιδευτικός, παιδιά, λογοτεχνικό έργο, χώρος, χρόνος, ύλη, σώματα και την αλληλεπίδραση των μερών της, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω εδώ σχηματικά, παρόλο που υπάρχουν πολλά ανοίγματα και για έρευνα εδώ. Μπορούμε βέβαια να επεκταθούμε στη συνέχεια. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται η διδασκαλία και η μάθηση, η ανάγνωση και η συγγραφή όταν αναδύονται ως μορφές ενός γίγνεσθε με το κείμενο? Τι σημαίνει αυτό πρώτα-πρώτα για την εκπαιδευτικό? Ίσως μια νέα θεώρηση του εαυτού που από αυτόνομο κέντρο πηγή της διδασκαλίας μετατρέπεται σε συναρμολογητική συναισθανόμενη μηχανή που κάνει συνδέσεις αλλά και δημιουργεί ριζωματικά σημεία συνδέσεων με τα οποία τα παιδιά μπορούν να ενωθούν για να επιτελέσουν κριτικές αναγνώσεις, π.χ. ως προς θέματα εξουσίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, διάκρισης, αλλά και περιθυλαστικές, διακειμενικές, δημιουργικές αναγνώσεις, ανταποκρίσεις που αλληλεπιδρούν με τις πρώτες. Ποιες μορφές θα έπαιρναν τέτοιες διασυνδέσεις στην περίπτωση του UNCO? Τα ενδεχόμενα πολλά, οι πορείες εξίσου. Θα σταθώ όμως σε δύο. Ίσως στα δύο άκρα των πιθανοτήτων του υλικογλωσσικού συνεχούς, που μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τους Κιούπι και Ράουσερ
ακόμη και μια νέα ηθική γραμματισμού. Η πρώτη προοπτική έχει να κάνει με την ανάγκη ώστε το παιδί να αφαιθεί να αλληλεπιδράσει με τα υλικά και τους τρόπους του βιβλίου. Και εδώ βέβαια μας έρχονται στο μυαλό θεωρίες πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητας κτλ. Να προσκληθεί να συμμετέχει σε ένα γίνομαι με το βιβλίο, όπου το ίδιο θα δημιουργήσει τα δικά του αυτόματα, τα δικά του εικονοβιβλία, λαμβάνοντας αποφάσεις και δράσεις που οδηγούν σε μια καινούργια οργάνωση του εαυτού. Αυτή η προσέγγιση βέβαια προϋποθέτει ότι το παιδί θα έχει το χώρο και το χρόνο για να λάβει αποφάσεις, να αλληλεπιδράσει με τα υλικά, με τα συναισθήματα του, με πορείες σκέψης και να βοηθήσει στο να συναναδυθεί το παιδί μαζί με έναν αναλυτικό που δεν το επιβάλλεται, αλλά που το οποίο το συνδημιουργεί. Αυτή η περιθλαστική διαδικασία αφορά στην ανάλυση και εντοπισμό μοτίβων, αλλά επίσης και στη διάσπαση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, εκεί που ξεκινά κάτι και γίνεται ατομικότητα. Το παιδί συλλογικά αλλά και ατομικά συμμετέχει σε δραστηριότητες όπου γίνεται, δημιουργείται με το βιβλίο και όπου ανταποκρίνεται ελεύθερα σε αυτό που το ελκύει. Τέτοια υλικά δεν αφορούν πάντοτε σε μια έντονη υλικότητα όπως αυτή του εικονοβιβλίου, αλλά και σε πιο διακριτικές που εμπλέκουν την ηχητική ή εικονιστική υλικότητα των λέξεων, θέτοντας έτσι μια ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της ακρόασης και της όρασης του παιδιού, ιδίως του αναδυόμενου αναγνώστη, ώστε να βρεθεί το παιδί σε μια κατάσταση που μαγεύεται και επιθυμεί και ανταποκρίνεται σε αυτό που τον καλεί, σε αυτό που λάμπει, λένε κάποιοι θεωρητικοί, και επιστρέφει συνεχώς στην προσοχή του. Υπό αυτή την προοπτική, η ανάγνωση και η δημιουργική γραφή μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως συναρμολογητικά γεγονότα, στα οποία το παιδί αναγνώστρια συγγραφέας συμμετέχει, αλλά δεν προκαλεί ως προϋπάρχουσα αιτία. Το παιδί είναι ακόμα μια υλική γλωσσική μηχανή που μετασχηματίζει μεταφορικά τον χώρο, τον χρόνο, το σώμα, τη γλώσσα, την υλικότητα, τα συναισθήματα. Από την άλλη, και αυτή είναι η άλλη προοπτική, μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα προσωρινό κόψιμο και να τη δούμε. Πράγματι, θεωρώ ότι η υπερβολική ή η καταποκλειστικότητα προσήλωσης στην ύλη και στο σώμα, που παραδοσιακά συνυπολογίζεται με το παιδί, το ζώο και τη φύση, αλλά και με την υποτιθέμενη κατωτερότητά τους, μπορεί να επαναφέρει τις ασύμμετρες σχέσεις που βασίζονται στο δίπολο ενήλικας παιδί, μη δίνοντας το παιδί την ευκαιρία να πειραματιστεί με τρόπους του γίγνεσθε και του γνωρίζει, παραδοσιακά θεωρούνται ανθρωποενηλικοκεντρικές, και αφορούν στη λογοτεχνική γλώσσα, αλλά και το φιλοσοφικό στοχασμό. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι ένα κείμενο όπως ο Ογκό προσφέρεται για κριτικές φιλοσοφικές αναγνώσεις παιδικότητας από τα ίδια τα παιδιά. Περιθλαστικές αναγνώσεις, για παράδειγμα, που επιδιώκουν να αναλύσουν την παιδικότητα του Ογκό, κοιτάζοντας μέσα από τις πολλαπλές του ιδιότητες και τα πλαίσια στα οποία υπάρχει, είναι αναγκαίες για να συλλογιστούν τα παιδιά τι σημαίνει παιδί συλλέφτης, παιδί εφευρέτης κατασκευαστής, παιδί γιος, παιδί κλέφτης, για μια τέτοια έννοια όπως την τελευταία είναι δυνατή, σε ένα πλαίσιο όπου το παιδί δεν προστατεύεται από καμιά ενήλικη εμπροθετικότητα. Αυτές οι συνδέσεις που ανοίγουν το παιδί στη διερεύνηση εννοιών που το αφορούν, ίσως να είναι απαραίτητες για την επανατοποθέτηση της έννοιας του παιδιού μάλιστα ως μεταθρόπινη φιγούρα, αλλά κυρίως για μια εκπαίδευση που πειραματίζεται με πρακτικές που παραδοσιακά προορίζονται για το ενήλικο υποκείμενο. Στο βιβλίο της, και θα τελειώσω με αναφορές σε αυτό το βιβλίο, στο βιβλίο της The Posthuman Child, Educational Transformation Through Philosophy with Picture Books, η Karen Muris προτείνει ακριβώς μια προσπάθεια επαναενιολογικοποίησης του παιδιού μέσω της μετανθρώπινης θεωρίας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το ίδιο το παιδί προς τη θεωρία, αφού στα προγράμματα φιλοσοφίας με παιδιά που προτείνει και οργανώνει, τα παιδιά μετατρέπονται από αντικείμενα της θεωρίας σε δυνάμεις που συμμετέχουν στην ανασύνθεσή της. Η φιλοσοφία με παιδιά αμφισβητεί, κατά τη γνώμη της, την πρωτοκαθεδρία του ενήλικα, που σε αντίθεση με το παιδί θεωρείται ικανός για ραφιναρισμένες γλωσσικές και φιλοσοφικές διερευνήσεις, αφού, όπως υποστηρίζει η πρακτική αυτή της φιλοσοφίας με παιδιά, η Μιούρις, λέει, διαρριγνύει τον τρόπο με τον οποίο συνήθως ακούμε τα παιδιά, επερωτά αυτό που αξιολογούμε ως γνώση και διαταράσσει την εξουσία της εκπαιδευτικού ως του ατόμου που θέτει τις ερωτήσεις που έχουν σημασία. Τέλος, αντιλαμβάνεται το παιδί ως μια μορφή πλούσιας επινοητικής ανάλυσης,
εν μέσω απεριόριστων υλικογλωσσικών σχέσεων. Κατά τη Μιούρις, μια τέτοια διαδικασία αποπειράται να αποδώσει επιστημονική δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας το παιδί ως άξιο να παράγει γνώση σε μια κοινότητα διερεύνησης όπου καλλιεργείται η προσεκτική ακρόαση και από την εκπαιδευτικό, ώστε να εντοπίζει το καινούριο που εμφανίζεται στις αναγνώσεις, απόψεις και ανταποκρίσεις των παιδιών. Η συσχέτιση της φιλοσοφίας με το εικονοβιβλίο δεν είναι ωστόσο τυχαία, αφού θεωρεί τα εικονοβιβλία τα ίδια με τη γλωσσική τους αφυσιμία και πολυπλοκότητα απαιτούν μια τέτοια φιλοσοφική ακρόαση. Η δύναμη και η ενέργειά τους στη σχέση τους με την αναγνώστρια απαιτεί μια ριζικά αλληλεπιδραστική παιδαγωγική που εκλαμβάνει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών ως ικανούς υλικογλωσσικούς κατασκευαστές νοημάτων που γνωρίζουν πώς να θέτουν προβλήματα. Κάπως δηλαδή σαν το «Ungo Cambré». Και σε αυτό το σημείο θα τελειώσω την εισήγηση. Εντάξει, τι να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Εγώ σε παρακολούθησα με κομμένη την ανάσα προσωπικά, πραγματικά. Σκληρή θεωρία και πάρα πολύ συναρπαστική ταυτόχρονα. Και έχω διάφορες ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στο ακροατήριο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που θα κάνω είναι θα... ανοίξω τα μικρόφωνα, παιδιά. Ένα λεπτό. Έχετε και μικρόφωνα και κάμερες όλοι και όλες. Και επίσης λέω να βγάλουμε τη διαφάνεια, αν δεν σας για να... Ωραία, αυτό προσπαθώ να κάνω. Εντάξει, το έκανα εγώ, αλλά μου, it's okay, μια χαρά. Εντάξει, ωραία. Οπότε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Να καλησπερίσουμε την Έλληνα την Ιωνίδου, τη Λουίζα τη Μαλούρη, την Λουίζα τη Χριστοδουλίδου, την άδελφα από τη Ρόδο, την Κατερίνα την Καρατάσου, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, την Ελένη την Κλαμάνου, τον Λούκα, τον Νίκο τον Μαθιουδάκη από την Αθήνα, τη Σίλα την Κλειδί από την Αθήνα, συναδέλφους και γλωσσολόγους και άτομα της λογοτεχνίας, την κυρία Ταχοπούλη, την Ολυμπία από την Κρήτη. Και θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση τώρα μετά από όλα αυτά τα συναρπαστικά πράγματα που ακούσαμε για το τέλος του ανθρωπισμού, ουσιαστικά, όπως το αντιλαμβανόμαστε ιστορικά και πώς αυτό μπορεί να επέλθει μέσα από αυτή την άλλη θεώρηση των agents, αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία της λογοτεχνίας, ουσιαστικά. Η Έλενα Ιωαννίδου μας λέει μπράβο, ευχαριστούμε Έλενα. Ερωτήσεις, παιδιά, τους έψες, φαίνεται πλήρως. Πάρα πολύ πιστικό το κήρυμα. Να ρωτήσω εγώ τότε, έτσι, για να ανοίξουμε τη συζήτηση λίγο. Έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις. Ωραία, αν μπορώ. Αυτά που έλεγες, γιατί να ρωτήσω για την έννοια του cyborg, γιατί είναι κάτι που με απασχολούσε πάντα. Η ιδέα του cyborg είναι αυτή που φέρνει την του... Πώς το είπαμε στα ελληνικά, δεν το γνώριζα, το κυβόργιο, Ναι, έτσι μεταφράζεται σε όσα... Ναι. Η ιδέα είναι ότι αναιρεί αυτή τη διάκριση μεταξύ αυτόνομου και μη αυτόνομου, αυτόματου και έμψυχου, προθετικού όντως και τα λοιπά, και μας δίνει μια διαδικασία συγκρότησης και είναι ένας τρόπος να φέρνει μέσα στη συζήτηση την υλικότητα, έτσι, των πραγμάτων. Άρα, η ερώτηση μου είναι η εξής όμως, εμένα, και είναι λίγο, πραγματικά είναι απόρρια, που λένε οι φιλόσοφοι, ξέρω αν αξίζει αυτόν τον όρο, αλλά είναι πραγματική απορία. Πώς μπορεί οντολογικά να υπάρχει μια τέτοια κατασκευή εκτός λόγου? Σίγουρα μην. Αφού δεν μιλάμε γι' αυτό και αφού ο μόνος τρόπος για να υπάρξει. Δεν είναι unreadable μέσα από ένα σύστημα λόγου πάλι. Πατριαρχικού λόγου, ανθρωπιστικού λόγου, φαλοκρατικού λόγου, μπλε λόγου τέλος πάντων. Τότε, αφού μόνο έτσι αναπαρίσταται και μόνο έτσι εντός εισαγωγικών υπάρχει, πώς μπορούμε να φύγουμε από το λόγο? Εγώ έχω συνεχώς αυτή την ερώτηση. Ναι.
Και έχω Ό,τι συνηθίσει. απάντησε, δεν λες, και αυτό μου επανέρχεται και Haraway, βέβαια, επανέρχεται συνεχώς αυτό και σε μένα. Για πες, πώς το πάνω να το Και λύσουμε. έχω συνειδητοποιήσει ότι επειδή υπάρχουν πολλές μετανθρώπινες προτάσεις και θεωρίες προσανατολισμού προς το αντικείμενο, αυτό που λέμε object-oriented ontologies, η metaphysics κτλ. Και πράγματι είναι το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, ακόμα και η Jane Bennett το θέτει στον εαυτό της. Δηλαδή, λέει, δεν είναι παράδοξο που χρησιμοποιώ τον λόγο για να παρουσιάσω αυτή την πρόταση, γιατί επιθυμώ να γίνει αυτό και το άλλο. Λοιπόν, και υπάρχουν διάφορες θέσεις. Εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές μέρος της θεωρίας, μια χειρονομία της θεωρίας, νιώθω ότι είναι κάπως ρητορική. Με όλες τις αντιφάσεις που έχει αυτόν που λέω. Και ότι στην ουσία αυτό που δηλώνεται είναι μια αντίδραση προς τον λόγο, μια αντίδραση προς την κεντρικότητά του, Ναι. σαν έναν παιδί τέλος πάντων, που μιλούμε και για την παιδικότητα, που αντιδρά και θέλει να φέρει στην επιφάνεια νέες ευαισθησίες και και πάλι και νέα λεξιλόγια, δηλαδή πάλι υπάρχει η αντίφαση, που ίσως μέσω αυτών των πειραματισμών να φέρουν στην επιφάνεια κάτι καινούριο. Εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει άρνηση του λόγου, του σημειωτικού κτλ. Κτλ. Ίσως μάλιστα είναι ένας νέος τρόπος να μιλούμε για αυτά τα πράγματα για να αναδειχθούν πτυχές που βάζουμε στο περιθώριο. Αλλά δεν θεωρώ ότι και γι' αυτό, για να πάμε πίσω στο τέλος, κάτι είχε μπει και ο Ντεριντά για το τέλος, ότι κάθε φορά που θεωρούμε ότι κάτι τελειώνει, επιστρέφει ακόμα πιο δυνατό. Και εγώ θεωρώ ότι αν βάλουμε αυτές τις θεωρίες σε σχέση με θέματα εξουσίας, με θέματα ταξικά, ιδεολογιών κτλ., ότι θα υπάρξουν διάφορα ζητήματα που οφείλουμε να διερευνήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για το υλικό, αλλά να αποφεύγουμε, γιατί αυτές οι θεωρίες δεν θέλουν να μιλήσουν για υπερδομές, γιατί θέλουν να μείνουν στο μικροεπίπεδο όπου υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, ξέρω εγώ, σε έναν δρόμο, το αυτοκίνητο, με την άσφαλτο, με το δέντρο κτλ. Κτλ. Αλλά γνωρίζουμε ότι όλα αυτά εσωματώνουν αξιακά συστήματα και το ένα και το άλλο κτλ. Οπότε, Κοινωνικά συστήματα, βεβαίως, ναι. όντως η συζήτηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη και γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη όταν μιλούμε για το agency, την εμπροθετικότητα όλων των πραγμάτων και όλων των όντων κτλ. Υπάρχουν και εκεί πάρα πολλές άλλες περιπλοκές. Οπότε και εγώ Σταυρούλα τα σκέφτομαι συνέχεια αυτά. Είναι ένα θέμα πώς φεύγεις. Δηλαδή, αν μπορεί να, αν γίνεται, πώς το λέμε, οντολογικά να μπορεί να συμβεί αυτό. Έχουμε μια ερώτηση από τη Σίλα την Κλειδί. Το κείμενο επηρεάζει την εφαρμογή της θεωρίας. Πόσο ρόλο παίζει η επιλογή λογοτεχνικών κειμένων στην εκπαίδευση? Νομίζω μια πολύ καλή ερώτηση της Σίλας, γιατί η Σίλα Κλειδί είναι γλωσσολόγος και συνάδελφος εκπαιδευτικός από Αθήνα. Φαίνεται σαν αυτά τα κείμενα, τα postmodern, ας πούμε, τα τελευταία που διαβάζουμε, τα τελευταία 20 ετία, 30 ετία, σαν να είναι γραμμένα από θεωρητικούς. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτή την αίσθηση. Και αυτή είναι η μεγάλη μου, ή από άτομα που γνωρίζουν θεωρία τουλάχιστον. Και αυτό είναι μια μεγάλη απόλαυση από τη μια πλευρά. Να τα διαβάζουμε. Και να γνωρίζουμε σε αυτά θεωρητικές κατασκευές. Αλλά νομίζω Εννοείς τα λογοτεχνικά κείμενα. ότι. Λογοτεχνικά, ναι. Και ειδικά τη παιδική λογοτεχνία, αυτά τα δρελυδιά κειμενικότητα και τα μεταμοντέρνε Ναι, κατασκευέ. αλλά και το αντίστοιχο βλέπουμε σε αυτού του είδους τη θεωρία, Ναι. που θεωρώ ένας λόγος που ελκύει την παιδική λογοτεχνία, είναι ακριβώς γιατί, δηλαδή το είπα σε ένα σημείο, πολλές φορές βλέπουμε το μυθοπλαστικό μέσα στη θεωρία, τον ανημισμό, βλέπουμε τον ανθρωπομορφισμό. Εντάξει, και εδώ πάμε πίσω σε ερωτήματα τη διαφορά του λογοτεχνικού λόγου από το φιλοσοφικό κτλ. Τώρα, αν το λογοτεχνικό κείμενο επηρεάζει τη θεωρία, βέβαια την επηρεάζει. Δηλαδή, πολλές έννοιες από αυτές έχουν προκύψει ή έχουν βρει περιβάλλοντα ή έχουν αναδυθεί από λογοτεχνία, sci-fi κτλ. Και μετά επιστρέφει η θεωρία σε αυτές για να αλληλεπιδράσει. Φυσικά, θεωρώ ότι η πρόκληση είναι ως εκπαιδευτική να διαβάζουμε με τη θεωρία τα κείμενα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η τάση τώρα στη μεταποιοτική έρευνα,
να κάνεις έρευνα με τη θεωρία, που σημαίνει να τη γνωρίζεις τόσο καλά. Λέει μια συγκεκριμένη θεωρητικός που εισήγαγε τον όρο του Post Qualitative Research. Λέει πρέπει να έχεις τη θεωρία, ας πούμε να έχεις τον τεριντά στα κόκκαλα σου, για να κάνεις τέτοιου είδους έρευνα μαζί με τη θεωρία, γιατί είναι κάτι που θα σε έχει αναδιαμορφώσει. Άρα είσαι εσύ το ερευνητικό θεωρητικό σχήμα που κάνει την έρευνα. Που αυτόν και πάλι τι σημαίνει, ότι στην εφαρμογή, είτε είναι ανάγνωση είτε διδακτική του κειμένου, η θεωρία πρέπει να είναι ανοιχτή για να αλλάξει. Και ίσως αυτό να είναι και η έννοια αυτού του diffraction στο οποίο στέκεται η Haraway και η Barat. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων. Είναι τόσο τεράστιο θέμα, πολλές φορές αρνούμαστε να το αγγίξουμε, γιατί ή πολλές φορές μπορούμε να λέμε «Μα ποια είναι επιτέλους αυτά τα κριτήρια που τίθενται όταν θέλουμε, να...» είδα την ερώτηση τώρα και... Της Έλενας, ναι. Που δεν τη διάβασα για να συγκεντρωθώ στο προηγούμενο. Τι είναι τα κριτήρια που θέτουμε για να επιλέξουμε λογοτεχνικά κειμένα όταν ξεφεύγουμε και θέλουμε να ξεφύγουμε από τον κανόνα, τον λογοτεχνικό κανόνα για διάφορους λόγους. Και εκεί είναι πολύ δύσκολα, παρόλο που να πω κάτι σχετικό με τη συζήτηση, η Μιούρης, επειδή ακριβώς επικεντρώνεται στην επιλογή εικονοβιβλίων για τη δική της προσέγγιση που τη θεωρεί μετανθρώπινη και κάνει φιλοσοφία με παιδιά, λέει, είναι π.χ. πολύ σημαντικό ότι πολλά εικονοβιβλία δομούν έννοιες, δομούν αφηγηματικά έννοιες. Και βρίσκεις πολλά. Δηλαδή, μόνο να έχεις ένα, ξέρω εγώ, το γορίλα που μιλά και έχει κατοικίδιο μια γάτα στο λογοτεχνικό, στο εικονοβιβλίο Little Beauty του Anthony Brown, αμέσως διανοίγονται δρόμοι για να φτάσεις να συζητήσεις τέτοια θέματα. Χρειάζονται αφησημίες. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στην παιδική λογοτεχνία, να έχουμε ένα βιβλίο και μια ταπέλα πάνω για τη διαφορετικότητα, για τον ρατσισμό, που υπονοεί ότι είναι τόσο ξεκάθαρη η γραφή, που στηρίζεται σε μια έννοια και την υπηρετεί με κάποιον τρόπο, την αναπαριστά, είναι προβληματικό το ίδιο. Δηλαδή, αν θέλουμε να εκμεύσουμε φιλοσοφικό στοχασμό, κριτική σκέψη, κριτικούς γραμματισμούς, χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία και σε κάποια φάση πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία ως κριτήρια επιλογής κειμένων. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι ποτέ δεν ήταν θεωρητικά αθώα η λογοτεχνία, γιατί όσο και ιστορικά αν το πάρεις, δηλαδή, γιατί όχι θεωρητικά ίσως αθώα, αλλά ιδεολογικά αθώα. Κάποιο είδους θεωρία ή ψήγματα θεωρίας, με την έννοια της αφέλης της κοσμοθεωρίας, της προσέγγισης του κόσμου, πάντα υπήρχαν στο πώς έγραφε ο κόσμος και πώς διαβάζονταν τα βιβλία. Οπότε, ίσως τώρα έχουμε περάσει τη φάση που αυτό γίνεται πάρα πολύ ορατό. Θα γίνει. Γίνεται πάρα πολύ ορατό και πάρα πολύ εντός εισαγωγικών συνειδητό, έτσι. Ναι. Γράφουμε με θεωρία, διαβάζουμε με θεωρία. Ναι. Ότι δεν είμαστε θεωρητικά αθώοι, ό,τι και να κάνουμε αυτό. Η Έλενα σε ρωτάει τώρα προσωπική ερώτηση. Αν θεωρείτε συγγραφή ή συγγραφέα. Υπήρχαν θεωρίες που σκεφτόσουν τον έγραφε στο Σεμπάστιαν. Αν σκεφτόμουν. Αν υπήρχαν θεωρίες που σκεφτόσουν όταν έγραφε στο Σεμπάστιαν και αν είναι ποιες. Νομίζω θα πιστέψω σε αυτό το σχόλιο που νομίζω είναι η Saint-Pierre που το λέει, το ότι κάνεις έρευνα με τη θεωρία στα κόκκαλα σου. Και όπως λέμε, διδάσκω με αυτόν που είμαι, γράφεις και με αυτόν που είσαι. Οπότε, δεν μπορούσε να μην υπάρχει θεωρία, αλλά με έναν τρόπο που... Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και για να πω και στο σχόλιο σου, Σταυρούλα, ποτέ δεν ξέρουμε όταν παίρνουμε στα χέρια μας οποιοδήποτε κείμενο και ποιο είναι το σημείο κατά το οποίο ξεκινά και ενεργοποιεί τη θεωρία και πότε όχι. Είναι, ναι, δυσδιάκριτα τα όρια. Ναι, που είναι και εντελώς φαινόμενο, εξάλλου δεν είναι κάτι παράξενο. Άλλες ερωτήσεις, απορίες επί της ορολογίας, επί των προσεγγίσεων,
που ήταν πάρα πολύ πλούσια, πλούσια θεωρητικά η ανακοίνωση της Άννας και έχω σημειώσει διάφορα τα οποία θα σε ρωτήσω όμως αργότερα, πιστεύω, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που... όρος για την περιφλαστική ανάγνωση, ποιος είναι ο αγγλικός όρος, τον έχασα λίγο. Είναι diffraction. Α, diffraction, ναι. Και είναι ένας όρος που προέρχεται από τη φυσική και συνδέεται με κάποια πειράματα κβαντικής φυσικής που ακριβώς βλέπουμε διαφοροποιήσεις στον τρόπο που δράει η ύλη, στη μια δρά ως κύμα, μια δρά ως άτομο κτλ. Οπότε και εδώ είναι μια κλασική χειρονομία, δηλαδή να κοιτάξω στη φυσική για να εκμεύσω έννοιες, για να χρησιμοποιήσω, να περιγράψω την πραγματικότητα. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τότε να σε βασανίσω και εγώ και να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω στο diffraction, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο όρος. Αυτό σε τι διαφέρει, αν διαφέρει, από την... αυτό που λέμε παραδοσιακά, ότι διαβάζω ένα κείμενο, κοιτάω τα διακείμενά του, κάθε φορά ανακαλύπτω άλλα πράγματα, βλέποντας το κάθε νέα ματιά που του ρίχνουν μια νέα δημιουργία του κειμένου, ας πούμε. Γιατί κάθε φορά πληροφορεί την ανάγνωσή μου από άλλες, ας πούμε, ναι, γνώσεις ή προσπάθειες ή άλλα πράγματα που συμβαίνει να... Ναι. Ναι, και πάρα πολύ συνδέεται και πολύ με την έννοια της διακειμενικότητας, γιατί υπάρχει αυτή η έκταση. Διαβάζω έναν κείμενο μέσω του άλλου, προσπαθώντας όχι να εντοπίσω ακριβώς τις διαφορές για να πω, ξέρω, ποιον είναι το καλύτερο ή ποιον ακυρώνει το άλλο, αλλά για να δείξω πώς οι διαφορές επικοινωνούν και ίσως βοηθούν να αναδυθεί κάτι καινούριο. Πάλι πάει στην αρχική ερώτηση, νομίζω έχει σχέση να κάνει με αυτές τις, με αυτά τα σημεία που προσπαθούν να προωθήσουν αυτές οι θεωρίες, δηλαδή η έννοια της αλληλεπίδρασης, της ανάδειξης, δηλαδή του emergence, της έννοιας του ότι, ξέρω εγώ, μπαίνουν όλα τα στοιχεία και αλληλεπιδρούν. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, και αυτή η κάθετη αντιπαραβολή με το reflection είναι τόσο έντονη, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να στοχάζεται και κριτικά και συνθετικά κτλ. Κτλ. Οπότε θεωρώ πάλι είναι θέμα εφάσεων και... Ναι. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι λάθος να συμβαίνει, γιατί... Ξέχασα λίγο, ποιο είναι λάθος να συμβαίνει. Δηλαδή να παρουσιάζεται μια έννοια ως τόσο εντελώς καινούρια, πρώτον μας προκαλεί να την διερευνήσουμε και δεύτερον να τις συνδέσουμε ακριβώς με άλλες παλιότερες, να τις αναθεωρήσουμε και ίσως να δούμε και σε αυτές τις παλιότερες τι υπήρχε και δεν το δώσαμε τόσο πολύ σημασία. Σωστά. Διδαρχική δηλαδή πιο πολύ αν ήθελα να το συνδέσω. Εκεί υπάρχουν, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές φορές λέμε παιδοκεντρική προσέγγιση, αλλά ξέρω εγώ προσέγγιση για τα δικαιώματα του παιδιού που διαφέρει από την πρώτη. Υπάρχει συνεχώς αυτών των στοιχείων και ίσως να πρέπει να μπαίνουμε στο χώρο να τα βλέπουμε έτσι μαζί να τα... Ναι. Σωστά, ναι. Συγγνώμη που μονοπόλησα, παιδιά, τη συζήτηση, αλλά πραγματικά μου γεννήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα και ξέρουμε εδώ πέρα τώρα, οπότε σίγουρα τα λεβόμαστε. Ναι. Χαρά μου. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε την Άννα. Κάτι που θέλει να μας πει η Άννα, ίσως. Εγώ σκέφτομαι ότι πάνε για δείπνο σιγά-σιγά. Πέρασε τι ώρα, ναι. Πάντα πάμε μία ώρα και βάλε, ναι. Κυρία Καρατέρα, σου μας λέει ότι είναι εξαιρετική. Φυσικά ήταν μια εξαιρετική, νομίζω, διάλεξη. Ευχαριστώ όλους, όλες όσες και όσους ήταν εδώ μαζί μας. Ναι. Αριστοτεχνικός μας λέει Λουίζα Χριστοδουλίδου από τη Ρόδο, συνδυασμός πολλών σημαντικών θεωριών της λογοτεχνίας, τη θεωρητικών της λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, βεβαίως, ναι. Και το σημαντικό είναι βέβαια και η εφαρμογή, η οδύπονη ή για κάποια διαφορετική εφαρμογή αυτό. Okay. Αν λοιπόν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και αν δεν οι απορίες, τι να πω, να ευχαριστήσουμε χίλιες φορές την Άννα πάνω που ήταν μαζί μας. Σου λέω πραγματικά, εγώ το παρακαλούσα με το μένει την ανάσταση, αυτό που λέμε breakneck theory. Ευχαριστεί πάρα πολύ και Δήμητρα Σοκράτους και η Έλληνα Ιωνίδου.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε όλες και όλοι εδώ. Να πω ότι εδώ κλείνει η σειρά των διαλέξεων, ότι δυστυχώς τελευταία που ήταν προγραμματισμένη για την άλλη εβδομάδα ακυρώθηκε. Ακυρώνεται λόγω κάποιου έκτακτου κολλήματος. Οπότε πιστεύω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο εξάμηνο, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η σειρά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολούθησε τις διαλέξεις. Οπότε να είμαστε καλά, θα τα κάνουμε εξ αποστάσεως, αλλά να είμαστε καλά να κάνουμε και ορισμένες εκ του σύνεγγι στο app και στον ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μακάρι, ναι, αυτό περιμένω. Να συζητήσουμε το ελληνική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, βέβαια. Θα βάλουμε πάλι παρεμφερή θέματα που άπτονται τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, των γραμματισμών, τη κοινωνιογλωσσολογία, αυτά που μα απασχολούν. Άννα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να δώσουμε ραντεβού πια το Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, εκεί να είμαστε όλοι υγιείς, γερές, γεροί και καλά και να τα λέμε πάντα έτσι ωραία. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Άννα. Εύχομαι καλό βράδυ.